χρόνια πολλά στο Μιχάλη. Μία μαύρη νύχτα τον επισκέφτηκα στο σπίτι του Μιχάλη. Είχε σκοτάδι απλωμένο στην περιοχή και στη βούλα που μένει. Δεν τον είχες πάρει, δεν τον είχες ειδοποιήσει. Τον είχα ειδοποιήσει, αλλά πρόσεξε να δεις. Εγώ πήγα εκεί με ένα σκοπό να του κάνω κάποιες ερωτησούλες λίγο πιο ιδιαίτερες. Όχι τα ίδια και τα ίδια, τι κάνει, πώς είναι, πώς περνάει και τι έγινε με τις επιτυχίες του. Όχι, με τις επιτυχίες του, τις αθλητικές. Αλλά για να μην έχουμε τέτοια έκτροπα όπως είπες, φρόντισα να κάνω τα κουμάντα μου. Και να πάω με τη συνοδεία μου στο σπίτι του. Τι πήρες, μπράβους. Το λες. Σωματοφύλακες. Πήρα την προσωπική μου φρουρά, η οποία με συνόδευσε, πολύ διακριτικά. Και πολύ διακριτικά, όντως. Έθεσα τις κόκκινες γραμμές μου με κάποιο τρόπο. Θέστες, Νάση μου. Τα χειρότερα. Να θέσουμε κι εμείς το τηλέφωνο μας στους τηλεδεατές, 1-49-49 για το iPhone 6S. Ή, θυμήστε μου λίγο, σίγμα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 19200. Με αυτό θα κοιμάμαι, με αυτό θα ξυπνάω, να ξέρετε. Λοιπόν, ένα iPhone 6S μπορεί να γίνει δικό σας σε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε, να δούμε τις κόκκινες γραμμές σου. Τις κόκκινες γραμμές μου. Πάμε. Μιχάλη, επειδή θα σου κάνω κάποιες δύσκολες ερωτήσεις και θα πάμε να μην γίνει καμιά στραφή, έχω φέρει μαζί και τη συνοδεία μου. Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Έχω φέρει και τη συνοδεία μου μαζί. Δεν σε ενοχλεί, δεν φοβάσαι. Μια χαρά, τι γίνεται. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Μου χαρνιάσετε λίγο, δεν περίμενα τόσο κόσμο. Δεν περίμενα κόσμο, σου λέω. Με σένα δεν μπορώ να τα βάλω έτσι εύκολα. Άντια να, τι να κάνω, να παίξουμε, να κάνουμε συνέντευξη, να κάνουμε. Άμα είσαι καλός και απαντείς σε όλες τις ερωτήσεις μου, δεν θα έχουμε πρόβλημα νομίζω. Ωραία, εντάξει, θα είμαι καλός νομίζω. Ας είμαι καλός. Σου έχουν πει ποτέ, έχω πρόβλημα με τον τάδε, θέλω να καθαρίσεις? Να καθαρίσω, εννοείς, να σκουπίσω, να ξεσκορνίσω και τέτοια. Χαριτολογώντας. Εντάξει, χαριτολογώντας, κάθε μήνα δεχόμεθα παραγγελίες. Όλος ο κόσμος είναι λίγο θυμωμένος με κάτι. Εσύ με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια χαρά, τόσο καλό παιδί, πώς γίνεται να πείθεις ότι πας, ότι πήγαινες μάλλον όταν το έκανες κατά επάγγελμα και έδερνες κόσμο? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό ήταν... πολύ καλό, ήταν το ατού μου, γιατί δεν με ξέρανε. Με βλέπανε μυογαμωμένο κτλ, χαμογελαστό κτλ. Και μετά γινόταν η μεταμόρφωση, άλλαζα το διακόπτη, εξέφραζα διαφορετικά ένστικτα και ξεκινάγαν όλα. Είσαι άνθρωπος που δεν φοβάται, που δεν πονάει πια? Όταν ζεις καθημερινά με ένα συνέστημα, ας το πούμε, το αποκωδικοποιείς, το απομυθοποιείς και το κάνεις φίλο σου για να σε κάνει καλύτερο. Αυτές οι τρεις ζώνες που έχουμε το πίσω, που είναι οι τελευταίες ζώνες της καριέρας σου, γιατί έχεις ανακοινώσει ότι έχεις σταματήσει επίσημα, τι σημαίνουν για σένα? Τις έχω μέσα στην καθημερινότητά μου και τα τρία κύπελα αντίστοιχα, που για μένα είναι έτσι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πολύ ωραία γλυκιά τελευταία γεύση μετά από 179 αγώνες και 24 χρόνια. Φου. Πλέον μπορώ να δω διαφορετικά πράγματα, γιατί δεν είμαι στο πεδίο της μάχης, δεν είμαι on-off. Συστηματική διαχείριση, υπερβάσεις, συνέχεια, κόκκινα. Με σοκάρει και με εγωιτεύει το γεγονός ότι σε πολύ μικρή ηλικία κοίταξα ψηλά με το κεφάλι χαμηλά και ευτυχώς δεν πίστεψα όλους αυτούς που μου λέγανε ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, γιατί τελικά μπορούσα. Ξυπνάω για άλλους λόγους, κοιμάμαι για άλλους λόγους, τρώω για άλλους λόγους. Είναι όλα διαφορετικά. Έχεις δώσει να καταλάβεις το φαγητό? Διαφορετική οπτική γωνία. Όχι, τρώω σεμνά. Δεν με κακομαθαίνω, έτσι, γιατί. Ο ουρανός σου κακομαθαίνει. Είσαι άνθρωπος που θα κάνεις στο σπίτι να μαγειρέψει και να... Καλά, αυτές τις λέξεις τις είδα στην τηλεόραση μια φορά. Μπεσαμέλ και τέτοια. Και τις έχεις δοκιμάσει, φαντάζομαι. Όχι πολύ. Πριν πολλά χρόνια ίσως. Είναι ιδιαίτερα φτωχό το μενού, έτσι, το φαγητό, διότι όσο περιορίζεσαι στη δουλειά του φαγητού, τρως όχι για τη γεύση και την απόλαυση, αλλά για τελείως διαφορετικό, για καύσιμο. Αυτή εδώ πέρα η γωνία είναι πολύ σημαντική, διότι φοβερή ξέφρανη ζωή που ζούσα τόσα χρόνια. Οι μεγαλύτερες στιγμές ήταν το να δω ένα έργο, να χαλαρώσω σε μια ζεστή έτσι γωνία. Το καιγες, αλλά όχι κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά το τζάκι. Αυτό το σπίτι το φαντάζεσαι γεμάτο οικογένεια, παιδιά, κόσμο?
από την απόλυτη ησυχία, έτσι, στην απόλυτη φασαρία, στα άκρα. Μπαίνω με σπίτι, τρώω, φεύγω, ετοιμάζω τσάντες, φεύγω, έρχομαι, δεν είχα ποτέ ένα παιδάκι να πιάσει και να μου πω, παραμύθι, τι παραμύθι, τρέχω και δεν φτάνω. Όμως τώρα που αλλάζουν τα πράγματα και τα λοιπά, ναι, κάποια στιγμή αισθάνομαι όταν τα πράγματα έτσι είναι έτοιμα και πρακτικά και έτσι ψυχολογικά μέσα μου, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία και γλυκιά η ιδέα αυτή. Πάντως καμία σχέση με το επάγγελμά του, είναι πάρα πολύ γλυκός. Ακριβώς. Αυτό πολύ έλεγε και στο βίντεο τούνο. Ότι λίγο μπέρδευε τους αντιπάλους του, γιατί πήγαινε χαμογελαστούλες και γλυκούρους και λέγανε εντάξει τώρα αυτό το παιδί το έχω εύκολα. Αλλά έγινε, στα κατάφερε 24 χρόνια καριέρας και αθλητισμού. Να σε ρωτήσω κάτι, Νάνση. Ότι πήγε εσύ με σωματοφύλακη. Εντάξει, ναι. Ας το ξεπεράσω αυτό, δεν ξέρω. Διακριτική. Να το ξεπεράσει, Παύλο. Ναι. Πώς αντιμετώπισε ο Μιχάλης? Δηλαδή, μετά κάνετε λίγο καμιά καρατιά. Κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος ήταν πολύ δεκτικός και πολύ χαρούμενος με το γεγονός ότι εγώ πήγα με την ασφάλειά μου. Ναι. Δεν εξέφρασε τα παραπονά, ούτε έκανε κανένα σαματά. Τα παιδιά βέβαια ήταν έτοιμα για όλα. Εάν συνέβαινε κάτι. Την είχα προλάβει να είναι τα χειρότερα. Σου. Τι έχω. Βέβαια, είναι εδώ από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχεις πάντα μια ασφάλεια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με όλα αυτά που κάνεις.